Που συνοδεύει το ΣΥΡΙΖΑ και σα το προσάπτουν και οι πολιτικοί αντίπαλοι, είναι ακριβώ αυτή η πολυφωνία και θα επιμείνω. Και αναρωτιούνται, καλό είναι να υπάρχει πολυφωνία στα κόμματα, είναι στοιχείο δημοκρατία. Αυτό όμω θα συμβαίνει και αν γίνεται κυβέρνηση. Ποιο θα παίρνει τι αποφάσει, ποιο θα κάνει κουμάντο τα θεσμισμένα όργανα διακυβέρνηση, ή οι συνιστώσει, τα κομματικά όργανα θα παρεμβαίνουν στο υπουργικό πολιτικό έργο. Τι υπάρχει σύνταγμα το οποίο προβλέπει ρόλο Πρωθυπουργού, ρόλο Υπουργικού Συμβουλίου, ρόλο Βουλή και ρόλο Κοινωνικών Φορέων από εκεί και πέρα. Και κομμάτων. Συνεπώ κυβερνάει η κυβέρνηση. Δεν κυβερνάει η μία ή η άλλη άποψη. Προφανώ το κόμμα κάνει συνέδριο, βγάζει τι απόψει του και υπάρχει μια δημοκρατική σύνθεση. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Εμεί έχουμε την δημοκρατική ευαισθησία να τι διατυπώνουμε και δημόσια. σω μερικέ φορέ. Να, να, να μην πρέπει να γίνεται αυτό, διότι αποτελεί αντικείμενο ε, μιας προσπάθειας ε, υπονόμευσης του πολιτικού μας λόγου από τους αντιπάλους. Ε, βεβαίως προτιμώ ένα κόμμα το οποίο έχει αυτήν την πολιτική ε, λειτουργία και όχι ένα κόμμα όπως του κυρίου Σαμαρά που συνεχώς κάνει ανοίγματα προς την ακροδεξιά που συνεχώς ε, θοπεύει τα πλέον καθυστερημένα ένστικτα και που συνεχώς δίνει εξετάσεις καλού μαθητή στην κυρία Μέρκελ. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια αυτοδύναμη πολι... πλειοψηφία στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κατά της λιτότητας, κατά της ανθρωπιστικής καταστροφής, ένα πρόγραμμα το οποίο θα συγκρουστεί με μεγάλα συμφέροντα εδώ και θα κάνει διαπραγμάτευση για την αλλαγή τη Δανειακή Σύμβαση, προκειμένου το χρέο το οποίο δεν είναι βιώσιμο, αυτό ο βραχνά, να φύγει με κάθε τρόπο, να μειωθεί, ακόμα και με κούρεμα. Και διαβάζω σήμερα τη δήλωση του κ. Σούλτ, σοσιαλιστή πρόεδρο τη Ευρωβουλή, Σούλτ, που λέει ότι τα μέτρα η ελληνική κυβέρνηση τα ψήφισε τα μνημόνια αυτό που δεν διάβασε ο κύριος Χρυσοχούλης και ψήφισε στη βουλή όπως ξέρετε η ελληνική κυβέρνηση τα ψήφισε και η ελληνική κυβέρνηση βεβαίως είναι αποικιακή αλλαγή. Χαίρετό σας κυρία φίλη κυρία παπακώστα.